Γεια σας παιδιά. Ο παππούς ο Τάσος είμαι. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, άλλο ένα πιάτο εδώ που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Καλή μου όρεξη. Πεντανόστιμο. Τι έκανες πάλι ρε παππούτα σου. Με άριστα το 10, παίρνω 10 με τόνο παιδιά. Παιδιά βάλτε τη σωστή διατροφή στην καθημερινότητά σας. Βάλτε το περπάτημα. Κάντε 3 φορές τη βδομάδα αντιστάσεις, για μισή ώρα είναι αρκετά. Αλλά το σημαντικότερο είναι το φαΐ πρώτα, έτσι. Μπείτε στη διαδικασία να τρώτε σωστά. Κάθε μέρα θα υπολογίζετε πόσες πρωτεΐνες, πόσους υδατάνθρακες και πόσα καλά λιπαρά πρέπει να τρώτε. Στην αρχή λίγο θα ζοριστείτε μέχρι να βρείτε το μοτίβο για να μπορείτε να ελέγχετε το σωματικό σας λίπος και γενικά το βάρος σας. Μετά όλα ρέουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ που με βλέπετε. Ελπίζω να βοηθώ, βοηθώντας τον εαυτό μου με αυτά που σας δείχνω, τη διατροφή μου και τη γυμναστική που κάνω. Να είστε όλοι καλά, καλή μου όρεξη. Με πολύ αγάπη, ο παππούς ο Τάσος. Γεια σας. Γεια σας παιδιά, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Λοιπόν, δεύτερο γεύμα της ημέρας μου. Θα το μοιραστώ μαζί σας. Είναι 100 γραμμάρια ψαρονέφρι. Έχω βάλει το αντικολλητικό χωρίς λάδι. Αν δεν έχετε καλό αντικολλητικό, μπορείτε να βάζετε πολύ ελάχιστο λάδι, μισό κουταλάκι του γλυκού και μετά να το σκουπίσετε με χαρτοκέτα. Λοιπόν, 120 γραμμάρια γλυκοπατάτα. Τις έχω βραστές σε ροδέλα και μετά θα τις βάλω στη τηγάνη να πάρουν λίγο ένα χρώμα και να γίνουν σαν ψητές. Γίνονται ντουκουμάκι. Και 120 γραμμάρια σπανάκι. Αυτό θα είναι το δεύτερο μου γεύμα. Περιμένω να γίνει το ψαρονέφρι, δεν θέλει πολύ. Αν και εγώ το τρώω γενικά τα κρέατα και τα ψάρια, όλα τα τρώω καλοψημένα. Έτοιμο και το ψαρονέφρι μας. Καλοψημένο όπως το θέλει ο παππούς. Πάμε τώρα να βάλουμε τις πατατούλες. 120 γραμμάρια. Για να δοκιμάσετε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βάζετε τις πατάτες, να τις έχετε κομμένες με τη φλούδα ροδέλα, δεν θέλει παρακορύψη, βράζουν και πολύ γρήγορα και μετά κάθε φορά που θα μετράτε πόσο θέλετε να φάτε, θα τις βάζετε να ζεσταίνονται, να παίρνουν σε ένα χρωματάκι και γίνονται μπουκιά και συγχώρια.
Λοιπόν, εδώ έχουμε 120 γραμμάρια σπανάκι. Σπανάκι, παιδιά, να τρώτε κάθε μέρα. Με μπόλικο λεμονάκι. Πιπέρι καγέν και στο ψαρονέφι μας. Να βάλουμε και μουστάρδα πικάντικη. Να βάλουμε και εδώ πιπέρι. Πάνω στη μουστάρδα. Λοιπόν, πρέπει οι πατάτες να είναι έτοιμες από τη μια μεριά. Να το γυρίσουμε και από την άλλη. Και είμαστε έτοιμοι για να φάμε. Βλέπετε πόσο γλίγορα γίνεται, παιδιά. Ετοιμάζουμε, κάνουμε την προετοιμασία μας και ξέρουμε τι τρώμε, ξέρουμε που βαδίζουμε και αισθανόμαστε δυνατοί να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας. Και για το σπανάκι και για τις πατάτες. Εδώ θα τα ανακατέψουμε. Στις πατατούλες λίγο μυλόξιδο. Και ρίγανη σε όλο το πιάτο. Αυτό, παιδιά, είναι το δεύτερο γεύμα μου. 100 γραμμάρια ψαρονέφρι, 120 γραμμάρια γλυκοπατάτα και 120 γραμμάρια σπανάκι με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδου, μουστάρδα πικάντικη με πιπέρι καγέν το καυτερό, το κόκκινο, το οποίο βοηθάει στην κυκλοφορία του αίματος, κάνει καλό σε γαστρίτιδα, σε έλκος, είναι χωνευτικό. Μόνο καλό κάνει, παιδιά. Και πατάτες, είπαμε, τις είπαμε τις πατάτες. Και ριγανούλα. Να είστε όλοι καλά, καλή μου όρεξη. Να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας. Με πολύ αγάπη ο παππούς ο Τάσος. Τα λέμε. Γεια σας.